Το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου για την πρώτη επίσημη παρουσίαση του προγράμματος των εκδηλώσεων του 63ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Καθώς το φεστιβάλ επρόκειτο φέτος να έχει θεματική του τα κλειστά κτίρια της πόλης, βούληση της διοργάνωσης ήταν η συνέντευξη τύπου να πραγματοποιηθεί στην αυλή των παλιών δικαστηρίων. Το κτίριο του παλιού πρωτοδικείου Καβάλας έχει στο καρτοφυλάκιό της η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, όπου και απευθύνθηκε ο Δήμος Καβάλας για να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια. Η ΕΤΑΔ απάντησε ότι για να παραχωρήσει το χώρο για 2 ώρες θα πρέπει ο Δήμος να καταβάλει στο ταμείο το ποσό των 500 ευρώ. Η αξίωση αυτή της ΕΤΑΔ θεωρήθηκε παράλογη και έτσι η συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση του Φεστιβάλ Φιλίππων πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλα στο Φάρο της Παναγίας. Είχα κάποτε, ήμουνα ευτυχής, σε εισαγωγικά το ευτυχής, διότι έβλεπα, θαύμαζα αυτά τα κτίρια και έλεγα ότι κάποτε μπορεί να φτιαχτούν. Τώρα δυστυχώς είμαι σε μια θέση που βλέπω αυτά τα κτίρια κλειστά. Θέλω να επέμβουμε για να τα σώσουμε, αλλά υπάρχει και από τους ιδιοκτήτες, αλλά ακόμη και από το ίδιο το κράτος. Δεν ξέρω να σας το είπανε, σήμερα η συνάντηση αυτή θα γινότανε, είχαμε κανονίσει, είχε ζητήσει ο Θοδωρής, να γίνει στα παλιά δικαστήρια, τα οποία παλιά δικαστήρια ανήκουν στην ΕΤΑΤ. Για να γίνουν μας ζητήσανε 500 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ζούμε σε μία εποχή πέρα από τους ιδιοκτήτες και τα κτίρια που ανήκουν πλέον στο κράτος που τα αντιμετωπίζουν όλα με την ψυχρή λογική. Υπάρχουν οι καπναποθήκες, οι οποίες και αυτές είναι κουφάρια και καταστρέφονται και θα καταστραφούν ακόμα αν δεν αλλάξουν τα νομοθετικά πλαίσια ούτως ώστε να είναι πιο ευέλικτες οι παρεμβάσεις. Θα πρέπει να συμπληρωθεί ότι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων ο διεθνώς καταξιωμένος καβαλιώτης φωτογράφος Στράτος Καλαφάτης υλοποιεί ένα νέο φωτογραφικό project με θέματα κλειστά κτίρια της Καβάλας. Όταν ζητήθηκε από την ΕΤΑΔ άδεια να μπει ο καλλιτέχνης μέσα στα παλιά δικαστήρια για να φωτογραφίσει τους χώρους, η διοίκηση της εταιρείας αρνήθηκε.